Ninja TV. Αυτό το πράγμα που είδαμε, να πούμε έναν γενικό συμπέρασμα με μια πινελιά. Αποδείχθηκε ότι αυτή η φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα και της Σίτι, που είναι ίδια, διότι ο ίδιος την έχει διδάξει, ο Πεπέ. Αυτή η φιλοσοφία λοιπόν, το πόδι, 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 πασάκι στο πασάκι, πασάκι στο πασάκι, καλό είναι, θεαματικό είναι. Αλλά μόλις αυτή η φιλοσοφία βρει απέναντί της ταχυδύναμη και πάθος, εξαφανίζεται, τελειώνει. Αποδείχθηκε χθες αυτό περίτρανα. Να ξεκινήσουμε από Αγγλία, από το μάτς της Σίτι με τη Λίβερπουλ. Εγώ ποτέ δεν είμαι με καμιά ομάδα. Ακούω άλλους λένε εγώ με τη Ρεάλ, εγώ με την Μπαρτσελόνα, εγώ με τη Λίβερπουλ, με τη Μάντσεστερ. Παπάρια μάντολες. Εγώ είμαι με την μπάλα. Και αυτό που μου έδειξε η Λίβερπουλ τα δύο τελευταία μάτς και στο πρώτο με τη Σίτι και χθες μου έχει βγάλει τα μάτια. Αυτή η ταχυδύναμη, αυτός ο ξέφρενος ρυθμός, ο εξεντοντικός ρυθμός και πάνω απ' όλα αυτό το άναρχο ποδόσφαιρο με έχει συγκλονίσει. Ακούω κάποιους δημοσιογράφους του Κόλου που λένε ο Κλοπ λέει παίζει 4-3-2-1, 4-4-2, 4-3-3. Τι είναι αυτά οι καλάκιζες. Ο Κλοπ παίζει άναρχο ποδόσφαιρο. Ζήτω η αναρχία. Ο Κλοπ ξέρει τι λέει στους παίκτες. Μπείτε μέσα και πηδήστε τους. Ό,τι έκανε με την Ντόρτμουντ. Το θυμάστε. Αυτό το άλλα κάνει και στη Λίβερπουλ. Μια Λίβερπουλ που το μεγάλο προσώπη της είναι ότι συνδύασε την ταχύτητα με την τεχνική. Υπάρχουν και άλλοι γρήγοροι ποδοσφαιριστές, αλλά είναι τσουρουκάδες από μπάλα. Εδώ μιλάμε ακόμα και αυτός ο Μέλνερ. Πώς είναι να προβοθιέσει. Το ξέρει το τόπι. Το θέμα είναι ότι με άρεσε το 10 στην ταχύτητα, οι παίκτες της Λίβερπουλ είναι όλοι από το 8 έως το 10. Αυτό είναι το μυστικό που έχουν και μια τεχνική, δουν εύστοχα την μπάλα και φεύγουν μπροστά σαΐτες. Επαναλαμβάνω, ο Κλοπ δεν παίζει κανένα σύστημα. Ο Κλοπ παίζει άναρχο ποδόσφαιρο. Λέει του Μανέ, Μανέ, μπες μέσα και αυτό τον κουμπανί παίρνει από τον αφαλό. Και δεν πέρασε τον κουμπανί ο Μανέ από τον αφαλό χθες, πέρασε τρεις αμυντικούς. Και έλα, εσύ κύριε, ακολούθησε κύριε Σαλάχ και έκανε αυτό το περίτεχνο πλασέ. Τι πλασέ ήταν αυτό, δε παιδί μου. Τι λόμπα, τι καντιλάκι ήταν αυτό. Αυτό το ποδόσφαιρο της Λίβερπουλ πραγματικά με έχει συγκλονίσει. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Αλλά Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει με τη θεά του ποδοσφαίρου και να την κερδίσει. Και να παίξει μετά με τη Σουόνση και να χάσει 3-0. Αυτή είναι η Λίβερπουλ. Όσο για τη Σίτι, θα μου πείτε τώρα ότι ναι, ρε Γεωργίου, κι αν δεν ακέρωνε τον γκολ τη Σίτι, κι αν έμπαινε το δοκάρι. Τώρα, αν το πουλί μου είχε μύχει, θα ήταν δάχτυλο. Εγώ είδα εικόνα. Είδα την εικόνα του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Σίτι δεν μπήκε στην περιοχή. Έχει ιδέα από αριστερά αυτό το Σάνε, αυτό το ανθρωπάκι του Κλίν, αυτό Σάνε. Τι ανάπτυξη γίνεται από εκεί. Παίρνει την μπάλα, καθυστερεί, γυρνάει με τον κόλλο. Τον πήραν χαμπάρι και οι Αμερικοί της Λιόμπου το ξεπατώσαν. Και πάμε στο άλλο μάτς. Ίδια βιόλα. Ίδια βιόλα με το City Liverpool. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Αν ερχόταν ο Μέση προχθές και σας έλεγε παίξτε Ρώμα, Μπαρτσελόνα 3-0, θα αποκλειστούμε. Θα το κάνατε, θα το πιστεύατε. Όχι βέβαια. Ακούγεται απίστευτο. Φαίνεται απίστευτο. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι η ταχυδύναμη, το πάθος, λιώνει το τσούκου τσούκου μόλο. Εδώ έφτασε ρε παιδιά, είναι τρομερό. Ο Τζέκο να περάσει την ταχύτητα τον Πικέ και τον άλλο τον Σιντερμπάκ που έχει δουλειά τον Πικέ. Στον πρώτο γκολ. Κάνει την κάθε τη οντερώση και του πέρασε την ταχύτητα. Ποιο ο Τζέκο, ο οποίο τα 100 μετά τα κάνει σε 19 δευτερόλεπτα. Πήρε και τον πέναντι. Ο Τζέκο είναι πολύ καλό στο κεφάλι. Εξαιρετικό. Αλλά δεν μιλήσετε για ταχύτητα. Τώρα θέλω να ακούσετε τι θα πω για τον Μανολά, τον Κωστάκη. Αυτό που έλεγα πάντα. Ηρωικός, εύζωνας, να μπει στο χαράκωμα να πολεμήσει, αλλά από μπάλα μυρωδιάς. Τάκλιν, κόβει, έχει το χάρισμα της ταχύτητας, έχει το χάρισμα του άλματος, πέτυχε χθες ένα γκολ πολύ ωραίο, αλλά και τυχερό. Το ήθελε, έστειψε το κεφάλι, αλλά σπάνια η μπάλα πάει εκεί, δοκάρει και μέσα. Εν πάση περιπτώσει, η Μπαρτσελόνα είναι φανερό ότι έχει πάρει τον κατήφορο. Θα μου πείτε, μα πείτε το πρωτάθλημα, δε Γεωργίου, στην Ισπανία.
σιγά το ισπανικό πρωτάθλημα όπως είχα αντίσει φέτος. Δεν είναι ίδιο όπως πριν από 2-3 χρόνια και πίσω. Το θέμα πάντως είναι, επαναλαμβάνω, αυτή η Λίβερπουλ. Με χάσμα ή δέστε. Ευχαριστιέσαι μπάλα. Υπάρχει θέαμα, υπάρχει χορτένις, παιδί μου. Χορτένις. Επαναλαμβάνω, μην πει κανένας ότι ρε Γεωργίου, Λίβερπουλ είσαι. Ποιος να είναι Λίβερπουλ, πλάκα κάνουμε τώρα. Μου έστειλε ένας χθες ένα μήνυμα και μου έγραφε, ρε Γιώργο μου λέει, εγώ μισώ το κόκκινο. Παραδυναϊκός αυτός. Εγώ λέει, μισώ το κόκκινο. Αλλά αυτή η Λίβερπουλ λέει, τη λατρεύω. Του λέω, ξέρεις γιατί. Γιατί αγαπάς την μπάλα. Δεν αγαπάς την Λίβερπουλ. Αγαπάς την μπάλα. Απόψε έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια. Το Real Juventus, που όσο κι αν υπάρχει έκπληξη στο ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω ποτέ ότι μπορεί να αποκλειστεί η Real. Και το Bayern Sevilla, που πολλοί κόσμοι λέει ότι είναι επικίνδυνο το παιχνιδάκι αυτό. Τώρα με τον Ριμπέρι 36, με τον Ρομπέν 35, χωρίς τον Μπόαντεκ, πού πάει η Bayern. Ακούω να λένε πολλοί. Θεωρώ απίθανο να αποκριθεί η Σεβίλη. Ninja TV. Αυτό το πράγμα που είδαμε, να πούμε έναν γενικό συμπέρασμα με μία πινελιά. Αποδείχθηκε ότι αυτή η φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα και της Σίτι, που είναι η ίδια, διότι ο ίδιος την έχει διδάξει, ο Πεπέ. Αυτή η φιλοσοφία λοιπόν, το πόδι, πασάκι στο πασάκι, καλό είναι, θεαματικό είναι. Αλλά μόλις αυτή η φιλοσοφία βρει απέναντί της ταχυδύναμη και πάθος, εξαφανίζεται, τελειώνει. Αποδείχθηκε χθες αυτό περίτρανα. Να ξεκινήσουμε από Αγγλία, από το μάτς της Σίτι με τη Λίβερπουλ. Εγώ ποτέ δεν είμαι με καμιά ομάδα. Ακούω άλλους λένε εγώ με τη Ρεάλ, εγώ με την Μπαρτσελόνα, εγώ με τη Λίβερπουλ, με τη Μάντσεστερ. Παπάρια μάντολες. Εγώ είμαι με την μπάλα. Και αυτό που μου έδειξε η Λίβερπουλ τα δύο τελευταία στην ταχύτητα, οι παίκτες της Λίβερπουλ είναι όλοι από το 8 έως το 10. Αυτό είναι το μυστικό που έχουν και μια τεχνική, δουν εύστοχα την μπάλα και φεύγουν μπροστά σαΐτες. Επαναλαμβάνω, ο Κλόπ δεν παίζει κανένα σύστημα. Ο Κλόπ παίζει άνθρωπο ποδόσφαιρο. Λέει του Μανέ, Μανέ, μπες μέσα και αυτό τον κουμπανί παίρνει από τον αφαλό. Και δεν πέρασε τον κουμπανί ο Μανέ από τον αφαλό χθες, πέρασε τρεις αμυντικούς. Και έλα, εσύ κύριε, ακολούθησε κύριε Σαλάχ και έκανε αυτό το περίτεχνο πλασέ. Τι πλασέ ήταν αυτό, δε παιδί μου. Τι λόμπα, τι καντιλάκι ήταν αυτό. Αυτό το ποδόσφαιρο της Λίβερπουλ πραγματικά με συγκλονίσει. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Αλλά Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει με τη θεά του ποδοσφαίρου και να την κερδίσει. Και να παίξει μετά με τη Σουόνση και να χάσει 3-0. Αυτή είναι η Λίβερπουλ. Όσο για τη Σίτι, μάτς και στο πρώτο με τη Σίτι και χθες μου έχει βγάλει τα μάτια. Αυτή η ταχυδύναμη, αυτός ο ξέφρενος ρυθμός, ο εξεντοντικός ρυθμός και πάνω απ' όλα αυτό το άναρχο ποδόσφαιρο με έχει συγκλονίσει. Ακούω κάποιους δημοσιογράφους του Κόλου που λένε ο Κλοπ λέει παίζει 4-3-2-1, 4-4-2, 4-3-3. Τι είναι αυτά δικά τα γύρω. Ο Κλοπ παίζει άναρχο ποδόσφαιρο. Ζήτω η αναρχία. Ο Κλοπ ξέρει τι λέει στους παίκτες. Μπείτε μέσα και πηδήστε τους. Ό,τι έκανε με την Dortmund. Το θυμάστε. Αυτό το άλλα κάνει και στη Λίβερπουλ. Μια Λίβερπουλ που το μεγάλο ποσό της είναι ότι συνδύασε την ταχύτητα με την τεχνική. Υπάρχουν και άλλοι γρήγοροι ποδοσφαιριστές, αλλά είναι τσουρουκάδες από μπάλα. Εδώ μιλάμε ακόμα και αυτός ο Μέλνερ. Πώς είναι να προβοθήσει. Το ξέρει το τόπι. Το θέμα είναι ότι με άρεσε το 10, θα μου πείτε τώρα ότι ναι ρε Γεωργίου, κι αν δεν ακέρωνε τον γκολ τη Σίτι και αν έμπαινε το δοκάρι, τώρα αν και αν και αν, αν το πουλί μου είχε μύχει, θα ήταν δάχτυλο. Εγώ είδα εικόνα, είδα την εικόνα του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο η Σίτι δεν μπήκε στην περιοχή. Έχει ιδέα από αριστερά αυτό το Σάνε, αυτό το ανθρωπάκι του Κλίν, αυτό Σάνε, τι ανάπτυξη ήταν από εκεί. Παίρνει την μπάλα, καθυστερεί, κοινάει με τον κόλο. Τον πήρανε χαμπάρι και οι Αμερικοί της Λίβερπουλ το ξεπατώσαν. Και πάμε στο άλλο μάτς. Η ίδια βιόλα.
Η ίδια βιόλα με το City Liverpool. Εγώ θα ρωτήσω το εξή. Αν ερχόταν ο Μέση προχθές και σας έλεγε παίξτε Ρώμα, Μπαρτσελώνα 3-0, θα αποκλειστούμε. Θα το κάνατε, θα το πιστεύατε? Όχι βέβαια. Ακούγεται απίστευτο. Φαίνεται απίστευτο. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι η ταχυδύναμη, το πάθος, λιώνει το τσούκου τσούκου μόλ. Εδώ έφτασε ρε παιδιά, είναι τρομερό. Ο Τζέκο να περάσει την ταχύτητα τον Πικέ και τον άλλο τον σεντερμπάκ που έχει δει τον Πικέ. Στον πρώτο γκολ. Κάνει την κάθε τι οντερώσει και ότι πέρασε την ταχύτητα. Ποιο ο Τζέκο, ο οποίο τα 100 μετά τα κάνει σε 19 δευτερόλεπτα. Πήρε και τον πέναντι. Ο Τζέκο είναι πολύ καλό στο κεφάλι. Εξαιρετικό. Αλλά δεν θυμίζεται για ταχύτητα. Τώρα θέλω να ακούσετε τι θα πω για τον Μανολά, τον Κωστάκη. Αυτό που έλεγα πάντα. Ηρωικός, εύζωνας, να μπει στο χαράκωμα να πολεμήσει, αλλά από μπάλα μυρωδιάς. Τάκλιν, κόβει, έχει το χάρισμα της ταχύτητας, έχει το χάρισμα του άλματος, πέτυχε χθες ένα γκολ πολύ ωραίο, αλλά και τυχερό. Το ήθελε, έσυψε το κεφάλι, αλλά σπάνια η μπάλα πάει εκεί, δοκάρει και μέσα. Εν πάση περιπτώσει, η Μπαρτσελόνα είναι φανερό.